θυμάμαι καλά, ο προϋπολογισμός του 2013 και εκεί είχε μπει και το θέμα ότι δεν υπήρξε το 12, δεν υπήρξε απολογισμός το 12 και δημιουργούσε όλα τα προβλήματα στη λειτουργία του Ιδρύματος. Επειδή είναι σαφές και θέλω να πιστεύω για όλους, μας ενδιαφέρει η έβριθμη λειτουργία του και η συνέχιση της λειτουργίας του, του σταθμού, θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με τον προϋπολογισμό του 2013. Για να κάνεις προϋπολογισμό πρέπει να έχεις του 2014. Και του 2013. Για να κάνεις προϋπολογισμό πρέπει να έχεις χρήματα. Έτσι. Όχι, για να έχεις μπορεί να έχεις ακόμα και μία. Κύριε Πρόεδρε, θα τα απαντήσουμε αυτό το χρόνο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σαμαρτζή, μιλάει ο Δήμαρχος. Αλέξα μα. Εσύ θα μας πεις τι λέει ο Δήμαρχος. Βεβαίως για τον γνωρίζω, το θέμα και μου ξέρετε πολύ καλά. Σας παρακαλώ πολύ. Τώρα, το θέμα αυτό είναι και άνθρωποι που ξέρουν. Επειδή είναι άνθρωποι που ξέρουν, κύριε Σαμαρτζή. Λοιπόν, το θέμα για αυτό το ίδρυμα ο Δήμος έχει πληρώσει 140.000 και διάφορα άλλα που γνωρίζετε και γίνεται προσπάθεια για να βρεθεί χρηματοδότηση. Έτσι. Όλα τα άλλα είναι στη σφαίρα του. Εγώ ρώτησα για τον προϋπολογισμό, κύριε Δήμαρχε. Σας είπα κάτι. Σας είπα κάτι. Όταν πρέπει να βρείτε. Όταν πρέπει να βρείτε, από ποιο προκύπτει το όταν πρέπει να βρείτε. Παρήλθε το 2013. Λοιπόν, κοιτάξτε τον προϋπολογισμό. Πρώτα απ' όλα, υποχρεώσα αρχή είμαστε στο τέτοιο. Συγγνώμη, Δήμαρχε, συγγνώμη. Καταρχά, κύριε Βόσμαν, αυτή την ερώτηση πρέπει να μου την κάνετε το πρωί. Να έχω ειδοποιήσει τον πρόεδρο που συγκεντρώνει. Να είναι εδώ, να μπορούμε να συνοηθούμε. Εντάξει. Μιλήσουν για καθήκοντα τα οποία δεν εκτελεί ο Δήμαρχος, όχι ο Πρόεδρος. Κύριε Σαμαρτζή, αν δεν εκτελεί τα καθήκοντα, ο Δήμαρχος να απευθυνθείτε στα αρμόδια όργανα. Σας είδαμε και εσείς πώς τα εκτελέσατε τα καθήκοντα. Που σηκωθήκατε, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, είδαμε πώς τα εκτελέσατε. Δεν έχετε τον λόγο γιατί δεν υπάρχει θέμα. Επί προσωπικού, το προσωπικό είπε, είδε πώς εκτελέσατε τα καθήκοντα. Αυτό είπε. Λοιπόν, τι λέτε κι εσείς που λέει ψέματα. Εγώ χαρτιά εδώ πέρα. Κύριε Βόσνο, τελειώστε τις ερωτήσεις. Επιμένω, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βόσνο, τελειώστε τις ερωτήσεις. Κύριε Βόσνο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν θέλετε να ολοκληρώσουμε το ζήτημα. Όχι, δεν ολοκληρώνεται. Υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει. Έχει παρετηθεί. Για μένα δεν υπάρχει συμβουλίου και δεν τον έχετε αντικαταστήσει ένα χρόνο. Να την καταστήσουμε όταν πρέπει. Ότι ένα χρόνο αφήνεται με τέσσερα μέρη το μεταμελέ. Υπάρχει. Απουσιάζεται, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Καλά, κύριε Σαμαρτζή. Έχετε αφήσει καλά, κύριε Σαμαρτζή. Θέλετε να το κλείσετε. Εγώ. Βεβαίως. Καμένα δεν είναι ακόμα, θα το κλείνατε. Δεν μπορούσα να το κλείσει. Τέσσερις μήνες είναι χωρίς πλυντήριο ρούχων. Καλά, κύριε Σαμαρτζή. Καλά, καλά. Τυχώς που φύγατε και λειτουργεί. Καλά, καλά. Κύριε Βόσνο, προχωρήστε την τρίτη ερώτηση. Ο προϋπολογισμός του 2013 τελειώνει η χρονιά. Τελειώνει η χρονιά, δεν ξέρω πότε θα ξανακάνουμε συμβούλιο. Τελειώνει η χρονιά. Θα ξανακάνουμε σε 10 μέρες. Και δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει. Θα κάνουμε σε 10 μέρες. Κύριε Τσουμή, το Μονσινιώδιο έχει θέμα χρηματοδότησης. Το καταλαβαίνετε. Ναι. Δεν είναι διαδικαστικό το θέμα. Κύριε Δήμαρχε, έχει πρόβλημα χρηματοδότησης και καθόμαστε και περιμένουμε να δούμε να έρθει από μηχανής Θεός να μας λύσει το πρόβλημα της χρηματοδότησης. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει. Έχετε πουθενά εσείς για ένα αποθεματικό να το βάλουμε μέσα. Αυτό να κάνουμε μία σχόλια. Να απαντήσουμε. Ναι, τι να απαντήσετε. Κύριε Πρόεδρε, έχω τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, έχω τον λόγο. Όχι, δεν τον έχω τον λόγο. Έληξε αυτό το θέμα. Απαντήθηκε η ερώτηση του κύριου Βόσνου. Τελειώσατε. Αν θέλετε κάτι συγκεκριμένο. Τέτοια ερώτηση για να έχω καλέσει τον Πρόεδρο. Ο κύριος Πρόεδρος του Βοσνοϊού θα έπρεπε να έχει ασχοληθεί με το θέμα που έχει 4 μήνες και δεν έχουν επιτήριο και τελειώνει η χρονιά και δεν μπορέσει να ξαναλειτουργήσει. Θα περιμένουμε να έρθει ο Πρόεδρος από την άλλη. Ας έρθει το Σεπτέμβριο. Εντάξει, είστε μια χαρά. Ας έρθει το Σεπτέμβριο. Καλά, να μην κατασχοληθεί όλοι εσείς πότε. Προχωρήστε, κύριε. Λειτουργούσε πολύ καλύτερα από ό,τι τώρα, κύριε Δήμαρχε. Με τις απαχτές που στέλνανε τώρα, θα το πούμε έτσι. Δεν νομίζω. Όταν υπήρχε ο ΠΑΠ, όταν υπήρχαν λαχεία, όταν υπήρχαν και στέλναμε. Κατόπιν ενεργειών. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Κατόπιν ενεργειών. Δεν υπάρχουν αγάπη, το καταλάβατε. Και τα προϊόντα είναι 50%. Και τον σώτης κατ' εμένα του Δημοτικού. Δεν ήταν κάτι σίγουρο αυτό έλεγε. Λοιπόν, είμαι και προσπαθώ να βάλω μια τάξη και δεν καλύπτω κανένα. Κύριε Πρόεδρε, το καταλαβαίνω. Τον σώτης κάθε μια φορά. Ας το κύριε Κακλαμάνο το λέω. Κύριε Πρόεδρε, κύριε, εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Δήμαρχο. Ότι υπάρχει οικονομικό πρόβλημα. Αλλά όταν. Όχι, δεν συμφωνούμε. Οικονομικό πρόβλημα στο Μοσυνιώτιο εννοώ. Κατάλαβα. Δεν υπάρχει. Για το Μοσυνιώτιο μιλάμε. Ένα λεπτό. Εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι υπάρχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα στο Μοσυνιώτιο. Εγώ πού διαφωνώ.
ότι αν καθόμαστε και λέμε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και κάθεται εκεί το Ποσυνιώτιο, το πρόβλημα δεν λύνεται. Δεν θα έρθει ο Θεός να μας το λύσει. Πρέπει να γίνει άμεσα, αυτό ήθελα να πω, ένα συμβούλιο, να καθίσουμε να δούμε αν μπορεί, αν. Γιατί μπορεί να μην μπορεί, να βρεθεί μία λύση στο οικονομικό πρόβλημα. Αυτό είναι η σοβαρή αντιμετώπιση του θέματος. Άστο, ναι. Μην έρθει ποτέ στο άστο εκεί το οικονομικό και να το λύσει κάποιος άλλος. Επειδή έχω γνώση του θέματος, ναι. Σας ενημερώνω ότι γίνονται τεράστιες προσπάθειες. Καμία προσπάθεια. Πέντε μήνες έχει να συνεδριάσει το Συμβούλιο. Εγώ το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρετε. Αφενός γίνονται από το Δήμο μιλάμε. Και αφετέρου, να σας πω και κάτι άλλο, υπάρχει και προσπάθεια από ιδιωτική πλευρά και θα δείτε σε λίγο καιρό. Λοιπόν, πάντως, κύριε εγώ... Και ενόχλησε τον κύριο Δήμαρχο. Ο ίδιος λέει για απαχτές εδώ. Με συγχωρείτε πολύ. Απαχτές εννοούσε, σας εξαίρεσα. Εννοώ ότι με έκτακτες επιχορηγήσεις δουλεύετε. Ναι, αλλά είπατε απαχτές. Ε, τι είναι οι απαχτές. Να μην προσπαθείτε να μιλάτε. Κατόπιν ενεργειών μου. Εγώ είπα, να το πείτε εκεί που το λένε. Εγώ είπα τη λέξη παράνομα και υπήρχε. Μην κολλάτε, να καταλάβετε τι εννοεί ο Δήμαρχος. Δεν καταλαβαίνω, γι' αυτό ρωτάω. Ότι παίρνανε ένας βουλευτής από τα Λαχεία και έδινε 100.000. Ωραία, άμα αυτό θεωρεί αρπαχτή να το καταγγείλει. Αρπαχτή δεν είναι καλή έννοια. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει το αρπαχτή.